Μετά από 2 χρόνια ήχησαν και πάλι τα εμβατήρια στην πόλη των Σερών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Η Λιόλου στη μέρα βοήθησε και αυτή με τη σειρά της, ώστε ο σημερινός εορτασμός να τιμηθεί με την πρέπουσα λαμπρότητα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής και ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Οι σημεοφόροι και οι παραστάτες των πολιτιστικών συλλόγων παρέλασαν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Παλαιών του νομού Σερών ο Καρπαθόνης. Γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων κατάφεραν να σταθούν στο πέρασμα των αιώνων και να διατηρήσουν ανώθετα τα ίδια, τα έθιμα, τα δίκαια και τις αξίες του ελληνικού. Ακολουθεί το πολιτιστικό τμήμα του Συλλόγου Πονδύων Διεύθυνων Λέσκων. Ο έμπροσος ελληνισμός του πόντου με την πλήση πλούσια ιστορία και παράδοση. Υπερήφανοι για τα κατορθώματα των γενναίων προδόνων τους. Δεν ξεχνούν ποτέ την αυτοθυσία των μαθήνων του έμπρους της Παλιγενεσίας. Καθώς και η μαθητιώσα νεολαία των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της πόλης. Αντιπροσωπείες όλων των δημοτικών σχολείων του Δήμου Ενιαίο Τυπικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο.
η παρέλαση ολοκληρώθηκε με τα στρατιωτικά τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και ακολουθούν οι στρατιώτες μας. Οι πολίτες χειροκροτούν με συγκίνηση. Ο υπέρηφανος στρατός της Ελλάδας μας. Άντρες και γυναίκες, έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους όπου και όταν χρειαστεί. Φιλαρμονική για σύνδραξη παλιών μελών του Δήμου Σερών και έμπειρων μουσικών υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού Νίκου Χρυσοχώρου.